Σε άκουσε ο κόσμο, τον αρμόδιο υπουργό, να ομιλεί για ένα διαφορετικό σχέδιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ τι πρώτε μέρε ακούσαμε τέρμα ιδιωτικοποίηση, άκουσα τον υπουργό να λέει ότι οι ιδιωτικοποίησει που έχουν γίνει δεν υπάρχει θέμα για αυτέ, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, λιμάνι κλπ. Και, και επίση τον άκουσα να αναφέρεται στο ζήτημα του χρέου, που ήταν το κεντρικό σα ζήτημα, το κεντρικό ζήτημα τη πολιτική σα το προηγούμενο διάστημα να ψάχνει διαφορετικού τρόπου έκφραση, να το πω έτσι, τη πολιτική, για να είμαι ήπιο, σε σχέση με το διαγράψιμο ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου. Έχει σημασία και, και, η ουσία στο κομμάτι του χρέου. Ναι. Προφανώ. Αν δούμε την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή τη κρίση μέχρι σήμερα, θα δούμε μια πολύ συμπυκνωμένη αντίληψη, η οποία έχει μια απόλυτη συνέχεια. Δεν έχει κουνηθεί καθόλου. Δηλαδή, όταν λέγαμε ότι το ελληνικό πρόβλημα έχει και ελληνικέ ρίζε, αλλά είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, ναι. ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί προ όφελο όλων των λαών τη Ευρώπη, και ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ θα γίνει και πρόβλημα τη Ιταλία, τη Γαλλία και είναι ήδη τη Ισπανία και τη Πορτογαλία. Όταν βάζαμε μια αντίληψη ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε με το χρέο ω μπαμπούλα. Που θα μα βάλει σε ένα κύκλο λιτότητα ύφεση, αλλά πρέπει να πάμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο και να πάμε σε αναπτυξιακέ πολιτικέ. Αυτά είναι ακριβώ που είπαμε και την προεκλογική περίοδο και σήμερα. Για την ουσία του χρέου, δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι έχουμε πει. Η στρατηγική μα ποια ήταν, η χώρα να επιβαρύνεται από το χρέο όσο το δυνατόν λιγότερο. Μιλούσαμε για διαγραφή. Μιλούσαμε για ρήτρα ανάπτυξη και για ένα νέο επενδυτικό σχέδιο, ένα νέο new deal, όπω είχαμε πει. Mm -hmm. Και χθε ο Ευκλήτη Τσακαλώτο είπε ότι θα, ψάξουμε, θα παίξουμε μέσα στη διαπραγμάτευση πάνω στι αναλογίε αυτών των τριών <διόν> εργαλείων. Αυτό που έχει σημασία είναι η χώρα να επιβαρυνθεί όσο το δυνατόν λιγότερο από το χρέο. Δεν αλλάξατε γραμμή, θέλετε να μα πείτε. Δεν έχουμε, Δεν έχουμε αλλάξει που ο κ. Βαρουφάκη για ομόλογα γυναικέ. Είναι, δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που λέγατε Όχι. προεκλογικά. Το, για ξέρετε, γιατί, το χρέο. Υπάρχει το γιατί η ερώτηση που γίνονταν στη Νέα Δημοκρατία αμέσως. την προεκλογική περίοδο ήταν εσείς μας λέτε επιμήκυνση. Η επιμήκυνση όμως στην πραγματικότητα μεταφέρει το πρόβλημα του χρέου στι επόμενες γενιές. Μπορεί να σε διευκολύνει για το χρονικό διάστημα των 20 ετών, α πούμε, ή των 30 ετών, να πληρώνει λιγότερα, όντω να επιβαρύνεται λιγότερο η οικονομία σου, όντω κτλ. Το χρέο είναι εκεί. Τα λεφτά είναι εκεί. Θα Κάποια στιγμή θα σου ξανάρθουν. Ναι, γι' αυτό το Έχουν συμβεί δύο πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έλεγε επιμήκυνση, αλλά και πριν εκλεγεί έλεγε ζάπια. Και αμέσως μόλις εκλέχθηκε η κυβέρνηση, είδαμε ναι, ναι. τι ακολούθησε. Ναι. Το ότι έχει ακολουθήσει μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και το σημαντικό είναι ότι έχει ανοίξει μια πολύ σοβαρή, ουσιαστική συζήτηση σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έρχεται συνάντηση Ομπάμα-Μέρκελ για το ζήτημα της Τη ευρωπαϊκή οικονομία και τη παγκόσμια οικονομία, με αφορμή την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ η στην Ελλάδα. δεν είναι Αμερικανοί τώρα, δηλαδή, για να καταλάβουμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. ότι ανοίγει Λάξε. η συζήτηση με σοβαρού όρου και όρου ουσία. Ναι, δεν ήταν ποτέ Η Νέα, ναι. η νέα Δημοκρατία, ναι, λοιπόν, έλεγε επιμήκυνση. Για να πάμε ναι. σε αυτό. Mm -hmm. Έλεγε επιμήκυνση, αλλά αυτό που θα συνέβαινε αν είχε εκλεγεί ήταν ότι τώρα θα εφαρμοζόταν το mail χαρτούβελι. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Mm -hmm. Αντί γι' αυτό. Έχουμε το κόψιμο σημειώσει, το σταμάτημα των μειώσεων στι συντάξει, α πούμε, που ανακοινώθηκε χθε. Και πάμε τώρα στην ουσία του χρέου. Υπάρχει μια συζήτηση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που αποφεύγει τη λέξη διαγραφή. Μάλιστα. Αποφεύγει τη λέξη διαγραφή. Η λέξη διαγραφή, όντως, Δεν την Εμεί αυτό που θέλουμε, σα περιγράφω ένα ιδανικό σενάριο. Η διαπραγμάτευση ξεκινάει, γίνεται η συζήτηση και καταλήγουμε πολύ σύντομα σε ένα, στο εξή μοντέλο. Η Ελλάδα παίρνει, ας πούμε, μια περίοδο χάριτος 5 χρόνια ή 10 χρόνια που δεν αποπληρώνει ε, τίποτα. τίποτα. Γιατί έχει υποστεί πολλά, έχει καταστραφεί η οικονομία, πάμε σε ένα νέο σχ σχέδιο mm -hmm. ανάπτυξης. Δεύτερον, μπαίνει ρήτρα ανάπτυξη στην αποπληρωμή από εκεί και πέρα. Mm -hmm. Τρίτον, επιμικρύνονται στο διαινεκές ένα μέρος του χρέους, που σημαίνει μικραίνει πάρα πολύ και καλύπτεται από το... Ε... Αυτό γιατί να το κάνω, δεν Ευρώπη. Αυτό είναι κάποια λόγος. εργαλεία που μπορεί να. Από αγάπη προ το ΣΥΡΙΖΑ γιατί να το κάνω. Όχι, αυτό. λέω. Σα περιγράφω ένα σκηνικό και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί. Mm -hmm. Α πούμε, ένα σοβαρό επενδυτικό σχέδιο. Yeah. Αυτό το yeah. νέο New yeah. Deal yeah. που λέμε yeah. για την Ευρώπη. Yeah. Το έρχεται να προσθεθεί αυτό και α πούμε, σα περιγράφω ένα ιδανικό σενάριο. Αφαιρείται από τον υπολογισμό των ελλημάτων οι δημόσιε επενδύσει. Μια, αλλά μέχρι τώρα μα ανακοινώνεται μόνο. Όσα καταργείτε. Δεν οφε... μα έχετε ανακοινώσει τίποτα που θα κάνετε. Μέχρι Λέω, τώρα τα παίρνετε ας... όλα πίσω. Άσχετα αν και αυτό το έχετε μαλακώσει σε σχέση με τα πολιτικά σας. Πολύ σύντομα. Και θα φτιάχνετε και την Ολυμπιακή Πάλι. Θέλω πάλι να φτιάξω. Φάνηκε φτάσουμε... τελειώσανε. Εγώ να... δεν μένω σε αυτά. Να... Λέω τι θα κάνετε όμω. Σα ακούω τι πολύ Τι μεταρρυθμίσεις θα κάνετε. Φτάνουμε στις προγραμματικές δηλώσεις τη κυβέρνηση. Όπου Όντως. Α... οι μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε θα υποθούν ξεκάθαρα και θα μπουν και σε χρονοδιαγράμματα. Οπότε θα έχουμε όλη την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά Ο μετά τι προγραμματικέ δηλώσει ναι. του Πρωθυπουργού το σχέδιό μα. Θέλω να πω όμω το αν φεύγουμε τελικά από όσα έχουμε πει ή όχι. Φεύγετε, ότι φεύγεται, εγώ, φεύγεται. εγώ υποστηρίζω ότι δεν φεύγουμε και λέω. Αλλά αυτό λέει πολύ τέ... ότι είναι θετικό. ένα, ένα τέτοιο και σενάριο. Το Ακούστε το λίγο. Ένα τέτοιο σενάριο που λέει περίοδο χάριτο, ρήτρα ανάπτυξη, στο διενεκέ, Αυτέ είναι μία τεχνική που μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα του χρέου. Μπορεί να υπάρχουν και άλλε τεχνικέ χρηματοπιστωτική μηχανική, που είναι ειδικά θέματα αυτά. Αλλά η ουσία είναι, αν πα σε ένα τέτοιο σχέδιο που σου δίνει και ένα αναπτυξιακό πακέτο και σου αφαιρεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από τον υπολογισμό των ελλημάτων, <σίλιο> μπορεί να κατηγορήσει κανεί το ΣΥΡΙΖΑ μετά αν έχει εγκριθεί ένα τέτοιο πακέτο, <σίλιο> ότι, έχει <σίλιο> φύγει, <σίλιο> ότι έχει φύγει <σίλιο> από τη θέση του ότι okay, δεν θα έχει προσεγγίσει πάρα πολύ, <σίλιο> πάρα πολύ <σίλιο> <με> τη θέση <σίλιο> τη χώρα στην επόμενη περίοδο. Μία ερώτηση στον κύριο Κορονάκη, μια και συζητούσαμε και τα κομματικά. Πώ θα αποφύγετε να καταντήσετε κι εσεί κόμμα του Δημοσίου όπω το Πασόκ όταν καταλάβετε την εξουσία, Η ελπίδα μα είναι ότι ξέρουμε του κινδύνου. Έχουμε δύο άλλα κόμματα να καταστρέφονται. Καταρχήν, δεν θα καταντήσουμε κόμμα του Δημοσίου, γιατί δεν θα πάμε σε ιστορίες δικών μας παιδιών Άρα. και δεν ξέρω τι. Άρα. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν και περιθώρια ευτυχώς για διορισμούς Άρα, ναι. αυτήν την περίοδο. Αλλά η αλλως δεν υπαρχουν και περιθωρια ευτυχω για διορισμους αυτην την περιοδο ότι για μας και για ένα κόμμα τη σύγχρονη αριστεράς που παίζει αυτό τον κεντρικό ρόλο στι εξελίξει στην Ευρώπη, <ΣΣΣΣ> έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση του ίδιου του κόμματο. <ΣΣΣ> για μα τώρα είναι η κρίσιμη ώρα και η επιλογή μαζί με τη στήριξη τη κυβέρνηση το κόμμα να παίξει ένα πολύ κεντρικό ρόλο και ελέγχου της κυβέρνησης και <σομή> ανάπτυξης ανάπτυξη δεσμών σε πολύ καλύτερε συνθήκε από παλιότερα με την κοινωνία, να βρεθεί με την κοινωνία, να απλώσει δημοκρατικού θεσμού με στην κοινωνία, να πρωτοστατήσει ε, το κόμμα. Δηλαδή. Δηλαδή, αυτό μας λέτε. Όχι, όχι. Να, να πρωτοστατήσουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ στο να συγκροτηθούν δημοκρατικοί θεσμοί με στην κοινωνία. Λέστη. Το να υπάρχει ας πούμε ένα σχέδιο στο νέο καλλικράτη συμμετοχικών προπολογισμών, mm -hmm. όπου συνελεύσει γειτονιά μπορούν να διαχειρίζονται ένα μικρό ποσό του Δήμου είναι μια πρόταση παλιά που έχει δοκιμαστεί σε δήμου όπω η Βιέννη και άλλοι. Είναι mm -hmm. μια νέα φρέσκια πρόταση δημοκρατίας mm -hmm. που θα... Γιατί έχει κομβικό ζήτημα. Τι ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ω κυβέρνηση από την κοινωνία να κάνει. Κύριε Κορονάκη, να ολοκληρώσουμε να πάμε σε ένα διάλειμμα. Για να, για να, να, να συνεχίσουμε αμέσω μετά την κουβέντα.